Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες, τι είναι αυτοί οι μάρτυρες. Αποτελούν καταθέσεις. Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες. Απόδειξη, όπως ξέρετε, από την οικονομία. Τι έτσι είναι αυτοί οι μάρτυρες, κύριε Υπουργέ. Έτσι, ακούστε με, κύριε Παπαδάκη. Θέλω να ξέρω εγώ ως δημοσιογράφος. Είμαι λίγο μακριά. Ω, κοντά είσαι, ακούγεστε καμπάνα. Δεν, αλλά τι είναι αυτοί οι μάρτυρες. Εγώ δεν μπορώ να σας ακούσω. Μ' ακούτε, μ' ακούτε, λοιπόν, καθαρά μ' ακούτε. Τι είναι αυτοί οι μάρτυρες. Γιατί αυτή η προστασία. Στέλεχη της εταιρείας, λέει, κύριε Παπαδάκη, δεν το είδατε γραμμένο. Στέλεχη της εταιρείας. Εγώ την εντυπογραφία δεν μπορώ να τη διαβάσω. Τα οποία τα μαγκώσανε επειδή έχουν κάνει αυτή την ιστορία και αρχίσαν να κελαϊδάνε και να δίνουν. Δεν έχετε καταλάβει τι είναι. Άρα λέτε λοιπόν ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι πράκτορες που είναι... κατέβει από τον Άρη είναι. Όχι, ρωτάω. Στελέχη της εταιρείας είναι. Μάλιστα. Στελέχη της εταιρείας είναι. Μάλιστα. Τα οποία τα πιάσανε να έχουν, πώς το λένε, πολύ μεγάλο πλουτισμό που δεν δικαιολογείται. Τους πίεσαν και κελάιδισαν. Δεν καταλάβατε τι είναι. Τώρα απαντήσατε. Τώρα απαντήσατε. Δηλαδή, κάποιοι υπάλληλοι που πέραν. Μας λέτε λοιπόν ότι κάποιοι υπάλληλοι που πήραν μίζα τους είπανε ότι για να διευκολύνετε τη θέση σας. Είναι αγαθά, παιδιά. Αλλά ξεκίνησαν αυτή την ιστορία. Εσείς πώς το ξέρετε όμως όλο αυτό, αφού δεν είναι μέρος της οικογραφίας. Ιστορία. Είμαι ενημερωμένος. Ξεκίνησαν αυτή την ιστορία. Μισό λεπτό. Αυτό σας καταλογίζουν. Αυτό σας καταλογίζουν όμως. Ότι είχατε ενημέρωση πριν από το πόρισμα. Είμαι γιατρός, κύριε Παπαδάκη, δεν το ξέρετε. Και εγώ έχω φίλους γιατρούς και δεν ξέρουν τίποτα. Μα εδώ σας καταλογίζουν ευθύνες ότι γνωρίζατε τη δικογραφία πριν από χρόνια. Από πριν γίνω υπουργός. Από πριν γίνω υπουργός και δήμαρχος. Ξέρετε λεπτομέρειες. Ξέρετε λεπτομέρειες όμως. Ξέρετε λεπτομέρειες πριν δουν το φως της δημοσιότητας. Εσείς μας είπατε τι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες και ακούγεται για πρώτη φορά. Φάρμακα της Νοβάρτης εκτόπισαν φάρμακα άλλων εταιριών. Αντιλαμβάνεστε τι μας είπατε όμως. Αθέμητου ανταγωνισμού. Αντιλαμβάνεστε τι μας είπατε και τι αποκάλυψη μας κάνατε και σας ευχαριστώ. Φάρμακα της Νοβάρτης. Μα τι να αποκαλύψω. Είπατε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι τα παίρνανε. Οι υπάλληλοι οι οποίοι τα παίρνανε για να διευκολύνουν τη θέση τους είπαν ότι τα παίρνουν κάποιοι άλλοι. Όχι μόνο εμείς. Αυτό δεν είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Παπαδάκη. Δεν ξέραμε μέχρι τώρα την ιδιότητά τους. Πρώτη φορά ακούγεται. Τον κύριο Τσοχατζόπουλο, συγγενείς του που πήρανε μίζες, δεν τον δώσανε. Βεβαίως. Η καταδίκη του δεν στηρίχθηκε σε ανθρώπους που ήταν μέσα στη διαδικασία αυτή και περιέγραψαν ότι πήραμε και εμείς, αλλά τα πολλά τα δώσαμε στον Τσοχατζόπουλο. Ναι, αλλά σας λένε από την απέναντι πλευρά ότι δεν πήγανε, δεν είχαν προστασία. Γι' αυτό λίγο ψυχραιμία. Ψυχραιμός είμαι εγώ. Όταν βγαίνει στη βρώμα, όταν βγαίνει στη δημοσιότητα, αυτό το οποίο έχεις κάνει, πρέπει να είσαι λίγο πιο σεμνός και ταπεινός. Αυτός και όχι να απειλείς με μηνύσεις τη δικαιοσύνη. Την αξιοπιστία των μαρτύρων, την αξιοπιστία των στοιχείων, δεν έκανα εγώ την εκτίμηση. Η ελληνική δικαιοσύνη την έκανε. Ναι, αλλά φαίνεται ότι είχατε, ότι είχατε ενημέρωση, κύριε Υπουργέ. Γιατί έφτιαξε το πόρισμα. Σας καταλογίζουν έτσι, ότι είχατε λοιπόν, ενημέρωση. Μα δεν πάνε να μου καταλογίζουν ό,τι θέλουν. Μα το είπα, αποδείξατε κι εσείς εδώ. Είπατε ότι το... Κύριε Παπαδάκη, αν ανατρέξατε σε ομιλίες μου στη Βουλή, εδώ και 1,5 χρόνο... Σας έχω ακούσει. Είχα πει ότι να, με βάση αυτή την υπουργική απόφαση, δόθηκε η δυνατότητα να τιμολογηθεί ένα φάρμακο 300 ευρώ ακριβότερα από αυτό που θα έπρεπε να τιμολογηθεί με τον προηγούμενο τρόπο. Τα έχω πει αυτά, κύριε Πάντως, Παπαδάκη. Ναι, ναι, αλλά όταν τα έλεγα, πώς γνωρίζατε εσείς, μου λέγανε κύριε Υπουργέ, ότι τέλος πάντων έχω στοχοποιό αντιπάλου. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, η τελευταία κατάθεση μάρτυρα έγινε 4 Νοεμβρίου. 4 Φεβρουαρίου. Πώς γνωρίζετε εσείς το περιεχόμενο αυτής της κατάθεσης. Κύριε Παπαδάκη, εγώ την πήρα την κατάθεση. Γνωρίζετε το περιεχόμενο όμως. Οι δικαστές την γνωρίζατε το περιεχόμενο. Ναι, αλλά γνωρίζατε το περιεχόμενο. Κύριε Παπαδάκη, που απευθύνεται ως ψόγο. Όχι, ως ερώτημα. Εδώ και 2 χρόνια αυτά που έχω πει δημόσια. Όντως τα έχετε πει. Ότι και δεν σας ψέγω γι' αυτό. Δεν σας ψέγω γι' αυτό. Λες στη Βουλή ότι σε αυτή την ιστορία. Δεν σας ψέγω γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Χρόνων, ακούστε με, σε αυτή την ιστορία των μνημονιακών χρόνων, κάποιοι για να γλιτώσουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες
περνούσαν ευνοϊκές ρυθμίσεις, ευνοϊκούς τρόπους υπολογισμού της αυτόματης επιστροφής του clawback. Όχι βέβαια επειδή ήταν καλοί άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, αλλά προφανώς επειδή είχαν οικονομικό αντάλλαγμα. Κύριε Υπουργέ, επειδή... Όσο πιο λιανά πρέπει να το πούμε αυτό. Κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι πράγματα, επαναλαμβάνω, αυτά έχουν ακουστεί από το βήμα της Βουλής, από το βήμα άλλο της Βουλής, το βήμα της Βουλής εδώ και, άλλο... και δύο μάλιστα. χρόνια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έρχονται με μαρτυρικές καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων μιζαδέρων στελεχών της εταιρείας μιζαδέρων ναι, όπου είπατε αυτά, ότι οι μάρτυρες τα παίρνανε και να διευκολύνουν επίσης, τη θέση τους επίσης, λένε ότι τα παίρνανε και κάποιοι άλλοι επίσης με αυτή είναι η έννοια, η έννοια των προστατευόμενων μαρτύρων, ξέρετε, αυτή η έννοια είναι, γιατί οι προστατευόμενοι μάρτυρες με βάση τους οποίους παραπέμπει και θα καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετέχει άλλο τώρα, στα επεισόδια και στην οργάνωση. Άλλο τώρα, άλλο τώρα.